σύζυγός μου, η οποία είναι επίσης, και κυρίως είναι, συγγνώμη, ο κύριος Γεροσύμου, ο οποίος είναι επίσης ειδικευόμενος ουρολογίας στην ουρολογική κλινική του Θεαγενείου και θα μας αναλύσει τις ενδείξεις της βιοψίας του όρχεως. Καλημέρα σας και από μένα, αγαπητό Προεδρείο, αγαπητοί συνάδελφοι. Έχουμε ήδη μιλήσει για τις επιπτώσεις της μονόπλευρης νόσου, οπότε θα δούμε αν υπάρχουν ενδείξεις βιοψίας στον καρκίνο του προστάτη. Κάποια ανατομικά στοιχεία, όπως των όρχεων. Κάποια ανατομικά στοιχεία. Ο όρχης είναι ασθενική γονάδα. Ο αριστερός όρχης βρίσκεται συνήθως σε χαμηλότερη θέση συγκριτικά με το δεξί. Είναι στοιχείο τόσο του αναπαραγωγικού όσο και του ενδοκρινολογικού συστήματος. Οι πρωτοβάθμιες λειτουργίες του χωρίζονται σε παραγωγή σπέρματος και ανδρογόνων κυρίως τεστοστερόνης. Η αιμάτωση γίνεται από τη σπερματική αρτηρία, η οποία είναι κλάδος της αορτής, τη δεξιά σπερματική φλέβα, η οποία εκβάλλει στην κάτω κύλη φλέβα, και την αριστερή σπερματική φλέβα, η οποία εκβάλλει στην αριστερή νευρική φλέβα. Η λευκή αποχέτευση γίνεται είτε μέσω του παραορτικού, είτε μέσω του εσωτερικού πλέγματος. Ο καρκίνος των όρχεων αντιπροσωπεύει το 1-1,5% των νεοπλασιών στους άντρες και περίπου το 5% των ουρολογικών νεοπλασιών. 3-10 νέα περιστατικά ανά 100.000 άντρες ανά χρόνο στις δυτικές κοινωνίες. Υπάρχει μια αύξηση της επίπτωσης της νόσου τα τελευταία 30 χρόνια ανά το παγκόσμιο. Σε 1-2% περιστατικών ο όγκος είναι αφοτερόπλευρος. 90-95% είναι εκ γεννητικών κυττάρων όγκη. Η μέγιστη επίπτωση για τους μη συνεμιματώδεις όγκους είναι η τρίτη δεκαετία και για τους συνεμιματώδεις η τετάρτη δεκαετία. Και ανεξαρτήτως συστολογικού τύπου, παρουσιάζουν εξαιρετικά ποσοστά ίασης. Τώρα, ποιοι είναι παράγοντες κινδύνου? Ιστορικό της ορχίας, σύνδρομο της γενεσίας όρχεων, το σύνδρομο Klinefelter, οικογενειακό ιστορικό, αν ο πατέρας ή ο αδερφός είχαν καρκίνο των όρχεων, παρουσία όγκου ή τίν και υπογονιμότητα. Εδώ, σε αυτή τη διαφάνεια, βλέπουμε τα είδη καρκίνων των όρχεων, τα οποία έχουν αφαιθεί και από τον κ. Διαμαντόπουλο. Η διάγνωση. Άντρες στην τρίτη δεύτερη δεκαετία ζωής τους. Συνήθως παρουσία ανώδυνης μάζας στο όσχιο. Σε ένα 20% το πρώτο σύμπτωμα είναι απλός άλγος στο όσχιο και 27% των ασθενών έχουν εντοπισμένο άλγος. Ένα τραύμα στο όσχιο μπορεί να αποκαλύψει ένα κρυμμένο καρκίνο των όρχεων. Ένα 7% των ασθενών παρουσιάζουν γυναικομαστία ή μη συνεμιματώδης όγκη. 11% των ασθενών παρουσιάζουν επόνωση στη εσωτερική χώρα. Και ένα 10% μπορεί να μιμηθεί ορχιοεπιδημίτιδα. Το gold standard στη διάγνωση του καρκίνου των όρχεων είναι υπέρηχος όρχεων και δείκτες ορού, α-φυτοπρωτεΐνη, β-χωριακή γονοτροπίνη και LDH. Εδώ βλέπουμε τα SCCN guidelines για τον καρκίνο των όρχεων, πώς γίνεται η διάγνωση και η πρωταρχική αντιμετώπιση του. Είναι η φυσική κλινική εξέταση, ιστορικό, δείκτες, βασικές αιματολογικές εξετάσεις, ακτινογραφία θώρακος και υπέρηχος όσχιου. Πριν από τη ριζική ορχιεκτομή, καλό είναι να συζητάμε με τον ασθενή αν επιθυμεί τη διαφύλαξη σπέρματος σε τράπεζα σπέρματος για μελλοντική τεκνοποίηση. Και μετά προχωράμε κανονικά στη ριζική ορχιεκτομή. Θα πρέπει να σκεφτεί τη βιοψία του ετερόπλευρου όρχη, εάν υπάρχουν ύποπτα υπερηχογραφικά στοιχεία, αν υπάρχει ιστορικό κρυψορχίας ή αν υπάρχει σημαντική ατροφία του όρχη. Η βιοψία των όρχων ενδεικνύεται περισσότερο σε περιπτώσεις αζωσπερμίας, αναφορικά μόνο και μόνο. Το υλικό λαμβάνεται είτε από επιδιδυμίδα είτε από τον όρχη, είτε διαδερμικά είτε με ανοιχτό χειρουργείο. Και αναλόγως του τύπου της αζωσπερμίας, αν είναι αποφρακτική ή μη αποφρακτική, υπάρχουν διαφορετικές τεχνικές. Συμπερασματικά, θα λέγαμε ότι ο καρκίνος των όρχων παρουσιάζει αυξημένη επίπτωση στις δυτικές κοινωνίες τα τελευταία χρόνια. Εμφανίζεται σε νεαρά άτομα μεγάλο προσδόκιμο επιβίωσης. Η διάγνωση τίθεται με την εξέταση ασθενούς, υπέρηχο όρχιων και δείκτες ορού και το ζουμί της ώρας παρουσίας, το οποίο είναι η μόνη ένδειξη βιοψίας όρχιων για κακοήθεια, είναι παρουσία υπερηχογραφικά ύποπτων εστιών στον τετερόπλευρο όρχη και μόνο με τον ενδεδειγμένο τρόπο, ο οποίος είναι ανοιχτό χειρουργείο. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πάρα πολύ τον κύριο Γεροσύμου που ήταν πολύ περιεκτικός και περιληπτικός. Και οι τρεις ομιλίες είναι...